Έχουμε τις πρώτες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης ύστερα από την ανακοίνωση των μέτρων που θα ισχύσουν από τις 3 Ιανουαρίου. Ο Χρήστος Τσιγουρής θα μας ενημερώσει. Χρήστο. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκούν κριτική και υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση κινείται χωρίς στρατηγική στην αντιμετώπιση της πανδημίας και επίσης ότι κριτήριο για τη λήψη των αποφάσεων και την επιλογή μέτρων είναι το πολιτικό κόστος και όχι πραγματικά ο περιορισμός της μετάδοσης του ιού. Ειδικότερα, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι ο πρωθυπουργός της φράσης «Δεν περίμενα τη μελέτη κανενός καθηγητή», αφού υποτίμησε και εξευτέλισε την Επιτροπή των Ειδικών Επιστημόνων, τώρα τους ανακαλύπτει και πάλι. Τους βάζει ασπίδα για να καλύψει την ανεπάρκειά του και την εγκληματική του αδιαφορία στη διαχείριση της πανδημίας. Και το κίνημα αλλαγής όμως, Γιάννη, στέκεται επικριτικά στην ανακοίνωση των νέων μέτρων. Υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει να πρωτοτυπεί αρνητικά, καθώς προτεραιότητα για αυτήν έχει η διαχείριση του πολιτικού κόστους και όχι η προστασία της δημόσιας υγείας. Επίσης και το Κομμουνιστικό Κόμμα κάνει λόγο ότι για τις προβλέψεις που δίνουν ρεκόρ κρουσμάτων με ευχολόγια και συστάσεις ατομικής ευθύνης, χωρίς καμία στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας και χωρίς κανένα ουσιαστικό μέτρο για χώρους δουλειάς, σχολεία, μέσα μεταφοράς που αποτελούν εστίες μετάδοσης. Κριτική διατυπώνει και το Μέρα 25 που υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση κινείται χωρίς σχέδιο.